Είμαι 87χρονο. Λοιπόν, από τότε που ένιωσα τον κόσμο, μαζεύει τον ράδανο, αλλά δεν ξέρει κανείς πού τον επάντησε. Ναι. Και τι γίνεται και ποιος τον ανακάλυψε. Κανείς δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν έχω ακούσει δηλαδή από κανένα. Άλλοι λένε πως τον έκανε άρωμα, άλλοι πως τον έκανε φάρμακα, ενώ κατά τη γνώμη μένα δεν είναι αυτά. Διότι πρώτα-πρώτα αρώματα αυτοί έχουν άλλα αρώματα και πέρα. Έχουν την αλόγια, έχουν τα σμύρνα, έχουν που λένε πως αλήθεια, που λένε... Δηλαδή οι άραβες. Οι άραβες. Το Χριστόπτονες μυρνήσανε τις μυρνημένες μας, έχουν αυτή τη πέρα το Λίβανο, όλα τα χερί, το Μοσχολίβανο. Ναι. Αρώματα αυτοί καλύτερα το από τον Αραβό, αλλά δεν είναι τόσο. Λοιπόν, τι τον έκανε τώρα αυτό. Πάντως εσείς τον, ό,τι μαζεύετε τον πηγαίνετε στο Ηράκλειο. Ναι, οι Τούρκοι ήταν οι εμπόροι. Ναι. Τούρκοι ήταν οι εμπόροι πριν να γίνει η ανταλλαγή. Ναι. Δεν είναι εκμεταλλεύσιμο σε μεγάλη κλίμακα να πούμε. Μάλιστα. Διότι ο Πέρσε γίνεται 3 τόνοι και ακόμη δεν απορροφεί. Μάλιστα. Κατάλαβες, δε. Ναι. Δεν έχει. Αν ήταν σε μεγάλη κλίμακα απορρόφηση. Η κατανάλωση του δεν πιστεύω να είναι. Είναι μικρή δηλαδή η αγορά. Και όταν στα παλιά ήθελα να έχουν πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ναι. Οι μεσίτες από τον επέναν εδώ πέρα σου λέει πόλεμο στη Μέκα, ο Αλλάδος δεν πλέπεται καθόλου. Σώματα το λέγανε. Και τώρα είναι πόλεμος στη Μέκα, πραγματικός είναι ο πόλεμος τώρα και στο Λιβάπολη. Και στην Περσία και ο Αλλάδος πλέπεται. Πάντως εσείς ό,τι μαζεύετε το παίρνουν έμποροι στο Ηράκλειο και αυτοί το στέλνουν και πάει στις αραβικές χώρες. Ναι, ναι. Να συγκεκριμένο. Το μαζεύουν αυτοί και έχουν αντιπροσωπεία να πούμε. Στην Βηρητό βγαίνει, από εκεί τον εξαλάβει κάμεσα. Στην Βηρητό είναι η πρώτη που σκάλλονται. Μάλιστα. Από εκεί τώρα πού πάει. Και τι γίνεται. Η Μέκα πάει. Μάλλον στη Σαουδαραβία λέει όπως έτσι τελειώνει. Αν είχατε δηλαδή, αν υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση, θα μπορούσατε εσείς να μαζεύετε περισσότερο για να... Γιατί τον έλεγε, τα δελείται Αλάδανο ή έχει άλλο όνομα αυτό το φυτό, μόνο Αλάδανο. Αλάδανος είναι το εισόδημα, το φυτό είναι αργύθρο, ότι έχουν τώρα τα νάιλα του τα νεύμα, τα πλαστικά. Και βάζουνε κενά και τον μαζεύουν καλύτερα τον Αλάδανο, όπως τα παλιά τον μαζεύουν τον Αλάδανο με λουγιά από τα δέρματα. Ναι. Τα λουγιά κάνουμε τα λουγιά και αυτό δεν τον μαζεύει. Δεν κολλάει δηλαδή. Ενώ τον μαζεύει πολύ. Πολύ εύκολο τον μαζεύει. Το μαζεύεται από το πρώτο του Μάη μπορεί να... Ο πρώτος το Μάη μέσα μαζεύει τον περισσότερο λάδο. Το μαζεύεται... Ήσαμε τον Τετέμπη και τον Οκτώβριο να ήταν εδώ πέρα άδω. Αναλόγω τι θέλει. Πόσοι ανθρώποι κάνουν αυτή τη δουλειά, εδώ μόνο από το χωριό, το δικό σας χωριό που μαζεύει εσύ, είναι. 150, 140, 120, ανάλογο. Και πόσο μαζεύουν όλο συνολικά, πόσο τόνοι θα πούμε. Ο πρώτος λάθος είναι 3 τόνοι. 3 τόνοι. Και η τιμή του ξέρετε τι είναι, πόσο τον δίνουν στους εμπόρους. Η τιμή του είναι 6.500. 6.500, όχι το κιλό. Το κιλό. Ναι. Δηλαδή ένα εισόδημα σημαντικό πέφτει στο χωριό. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Το χωριό σας πώς κατήκεται. Γιατί είναι ανέξοδο. Με 3 κιλά νάργο και με ένα μπαγουράκι νερό και ένα σακουλάκι από το πάνω των αηλένια. Ναι. Μιζάλι και δεν τζάμπα. Και ένα κομμάτι ψωμί και μια σαγόλα ή μια νελιά, το ξέρω εγώ. Και 3-4 ώρες. Πόσο μπορεί να μαζέψει ένας την ημέρα. Είπα έναν αντρόγιο να έχουν τώρα 70 κιλά. Πώς τώρα. Ναι. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα μαζεύουν ή παραπάνω. Σε 2 μήνες. 2 μήνες, σε 70 κιλά. Ναι.
Μάλιστα, δηλαδή... Μα είναι κατ' εξαίρεση. Κατ' εξαίρεση. Όχι όλοι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή γύρω στο μισό κιλό περίπου με 700-800 γραμμάρια είναι η απόδοση που μπορεί να έχει ένας εργάτης. Και πόσους κατοίκους έχει το χωριό σας? Το χωριό μας έχει γύρω στους 400. 400. Όσο. Μόνιμους κατοίκους που να μένουν. 400 δεν είναι. Ναι. Λοιπόν. Είναι ψήφι να πούμε να έχει 300 ψήφους. Έχει αλλά κατοικούν σε διάφορα σημεία και όταν δεν ψηφίζουν δεν θα πέρα. Είναι ορεινό χωριό, είναι κτηνοτροφικό και έχετε και μερικές πορτοκαλίες, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Ναι, είναι στην ορεινή περιφέρεια. Το έχουμε βγάλει τώρα το χωριό. Ναι, ορεινό χωριό, ναι. Ορεινή κοινότητα. Ορεινή περιφέρεια. Μάλιστα. Είπαμε ναι, ότι το προσοδοφόρο εισόδημα για τις ίσες είναι αλάβανο. Γιατί είναι ξεχάριστο. Δεν έχει έξοδα. Δεν έχει έξοδα. Παρά μόνο κόπο. Ναι. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να πει πως συμφέρει ακόμα και να καλλιεργήσει τον αλάβανο, να τον εφυτέψει. Μα είναι αδύνατο για να καλλιεργείται. Εάν ας πούμε υπήρχε η δυνατότητα να καλλιεργηθεί, θα σύμφερε το χωριό? Ναι. Μπορεί. Δεν μπορεί να... Κάτι παλιό το φυτό. Για αυτή την εποχή έχετε πολλές ελιές, είναι και κτηνοτροφικό το χωριό σας. Ο Αλάβανος είναι πιο κερδοφόρο επιχείρηση σαν το χωριό. Γιατί χωρίς έξοδα, χωρίς διπάσματα, χωρίς κλαδέματα, βγάζει ο κάθε ένας περίπου 100.000, 150 αναλόγως. Όταν λοιπόν πάνε από ένα σπίτι δύο άτομα ή και τρία άτομα, πιάνουν 400 με 500.000 δραχμές. Που δεν τα πιάνει από το λάδι και τις πορτοκαλιές του. Βέβαια, για να κάνεις αυτό το πράγμα χρειάζεται κόπος και ειδικά μέσα στο καλοκαίρι από τις 9 η ώρα το μεσημέρι έως τις 4 το απόγευμα, 5. Όταν ο κόσμος πάει στα μπάνια, εμείς εδώ στο χωριό πηγαίνουμε στον Αλάβανο. Είναι πολύ σκληρή δουλειά και νομίζω ότι η τιμή του είναι πάρα πολύ χαμηλή. Βάσει του δολαρίου λοιπόν που είναι 116 γραμμές τώρα, έπρεπε ο Αλάβανο να είναι τουλάχιστον 15 με 20 γραμμές. 4 κιλά. Το πουλάμε προς 6.000 το κιλό, κάνει 24.000, δεν είναι? Το πάμε στο Ηράκλειο, στη Μεσίδηση, πέρα του το κάνουν ή δεν ξέρω. Παίρνουν τα λεφτά μας, πέρα αυτού δεν ξέρω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Αλάβανο μαζεύεται έτσι. Μετά στον ήλιο έτσι το εργαστήρι και το τραβούν έτσι και το βγάζουν έτσι. Με το εργαλείο αυτό έτσι. Μπορείτε να μας δείξετε το εργαλείο? Να το. Αυτό το εργαλείο. Ο Αλάβανος είναι μια επιχείρηση κακή για αυτόν που δουλεύει για να μαζέψει. Γιατί μαζεύεται τις ώρες που υπάρχει πολύς ήλιος, δεν θέλει σιανό από τις 9 μέχρι τις 3 η ώρα, φορτωμένο στο βουριάνι πίσω στην πλάτη με το νερό και όλα τα τρόφιμα που κρατεί για να περάσει την ημέρα. Λοιπόν, και είμαστε έκπληκτοι γιατί η πολιτεία να μην ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, με αυτό το εισόδημα. Γιατί αφήνει στο χωριό μας πολλά λεφτά, οι περισσότεροι συγχωριανοί από εδώ, από αυτό τον Αλάβανο, από αυτό το εισόδημα, ζούνε. Και πρέπει η πολιτεία να έχει ασχοληθεί πολλές φορές επανειλημμένως να δει τι γίνεται, πού πάει και πόσο πρέπει να πληρώνεται. Και να δει με τι κόπο μαζεύεται αυτό το εισόδημα. Οπότε έπρεπε να έχει ρίξει γεωπόνους να ερευνήσουν αυτά τα πράγματα, να δούνε εάν μπορούν να εξασφαλίσουν περισσότερο εισόδημα. Εμένα κατά τη γνώμη μου είναι το εξής, ότι αυτά τα φυτά θέλουν συνεχώς ανανέωση, γιατί όταν μείνουν 3-4-5 χρόνια ξεραίνονται. Οπότε υπάρχει το άλλο πρόβλημα τώρα με το δασαρχείο που δεν αφήνει να ξεπατώσεις ένα. Αυτό άμα ξεπατώσεις ένα κύσαρο όπως τον λέμε, την άλλη χρονιά παρουσιάζονται 10 ανανεωμένοι και πιο νέοι. Και έχουμε πρόβλημα με το δασαρχείο. Τώρα για να γίνει μια ανανέωση στα φυτά αυτά, οπωσδήποτε η γεωργική υπηρεσία πρέπει να ρίξει μπολντόζες στις πλαγιές, μόνο να περνάνε, να σπάνε τα κλαδιά. Όχι, αφού δεν είμαστε πριστές. Να περνάει η μπολντόζα να σπάει τα παλιά κλαδιά, οπότε να βγαίνουν νέα φυτάνια. Και θα υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερη παραγωγή. Γιατί όταν έχει νέα φυτάνια, τα νέα φυτάνια έχουν την παραγωγή, την ποσότητα, δίνουν ποσότητα. Το αγκισάρου είναι διότι αγκία σαρώνει. Πόσο λίπος ανέσει, πόσο λάδι και όσο βούτυρο και ξέρω εγώ, μόνο με τον αγκίσαρο άμα το παστρέψει, τη ριζοβολά του αυτό. Α, χρήσε σαπούνι. Ναι. Άμα του βάλεις νερό, λάδι, το δεν θέλει ούτε σαπούνι, ούτε...
Από όμο μου δεν τίποτα. Δηλαδή το χρησιμοποιούσατε μια φορά για να καθαρίζετε τα πιάτικα. Ναι, από παντόφες. Τότε δεν υπήρχαν τα ζανάτα. Τα σαπούνια βέβαια δεν βάζαν τα σαπούνια. Δεν βάζαν τα σαπούνια καμιά φορά, αλλά ως επί του Χρήστο ήταν ο Άγιος Άλλος. Από εδώ θέλω να πάνε οι γυναίκες στο ρεύμα να πάρουν νερό και να βαστά τη στάμνα στον νόμο. Και στο αυτή τη στάμνα θα περάσει ένα πιάσμα ακίσαρο για να τηλεφώνει να πίνει το πιάτο, τη λεκανίδα, τη το βοηθήσει. Είναι δύσκολη δουλειά αυτό το μάζεμα του Ελλάδα. Είναι δύσκολη δουλειά ανάλογα της ηλικίας του κάδωνος. Αυτοί είναι νεϊκότεροι. Πάνε και οι γυναίκες όσους αντέχουνε. Σε ο Ελλάδος γίνεται από το νερό μέχρι το πάνωρμο. Σε αυτή τη γυαλιά. Για συνήθως από το Μάιο το μαζεύουν μέχρι το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, καμιά φορά. Άλλη ερώτηση. Ναι, πώς το μαζεύουν αυτό το πράγμα. Με το αρρωστήρι, το τελάρι αυτό πιάνουνε. Κάθερα. Δηλαδή, αυτό. Αυτό. Με το τελάρι αυτό πιάνουνε με ξύλο, με βίσες και με νάιλα. Ναι. Αυτό που πιάνουνε οι ατζιγκάνες, οι καρέκλες. Ναι. Αυτό βρήκα πιο κατάλληλο. Και δέρνουν το φυτό. Και στην το φυτό και μαζεύουν τον λάδανο. Ναι. Και άμα περάσουν μια φορά το φυτό, την άλλη μέρα το φυτό κάνει. Κάνουν, πώς δεν κάνει. Αυτό φέρνει τον λάδανο απάνω και ας πίνει σαν το ασίμι. Ναι. Απάνω στα φύλλα φαίνεται ως σαν το ασίμι. Ναι. Και άμα ξέρει ο λαδανισμός το παίρνεις. Ναι. Και τα μια λίγο μέρες πάει ξανά. Μάλιστα, δηλαδή από κάθε φυτό περνάτε 4, 5, 10 φορές. Ούτε και 10 φορές πρέπει να περάσουν. Όπως ξέρεις από πάει από το ένα άκρο ή το άλλο. Σε όλη τη σεζόν. Πάει η άλλη από πίσω. Ακριβώς έτσι και όλα τα μάτια. Ναι. Μάλιστα. Εγώ. Νομίζετε πως το προϊόν αυτό ο αλάδανος έχει μέλλον και τι νομίζετε πως θα μπορούσε να γίνει για να καλυτερέψει η κατάσταση για να βελτιωθεί και το δικό σας το εισόδημα. Πρέπει να ανοίξουν οι αγορές. Γιατί μας κοροϊδεύουν. Δεν μας πληρώνουν τον αλάδανο όπως πρέπει. Ο αλάδανος έχει και καλλιέργεια το κλαδί αυτό. Αν ήταν δυνατόν να έρθουν 2-3 μπολτόζες να κάνουν έτσι μια ναυτή να γίνει ο αλάδανος καλύτερο. Δηλαδή νομίζετε εσείς πως είναι μια σημαντική καλλιέργεια, είναι καλύτερη δηλαδή από άλλες καλλιέργειες. Αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η ζωή μας από τον αλάδανο. Όταν μας σταματήσει τον αλάδανο θα πεθάνουμε από την πείνα όλοι. Νομίζετε δηλαδή πως ο αλάδανος, ο ακίσαρος αυτός, είναι μια καλύτερη καλλιέργεια σε σύγκριση με άλλες, άμα το συγκρίνουμε με την ελιά που έχετε ένα εισόδημα ή με την κτηνοτροφία που είναι και κτηνοτροφικό το χωριό σας. Πολλές κτηνοτροφίες, αλλά ο αλάδανος είναι... Συμφωνεί να δουλέψουν για αυτό το πράγμα, γιατί οπωσδήποτε είναι, δίνει και ένα... στην εθνική οικονομία δίνει ένα συνάλλαγμα από αυτό το χωριό, βέβαια, γιατί βγαίνει σε τρία χωριά, βγαίνει αυτό το εισόδημα και προπάντως στο χωριό μας. Στο χωριό είναι η μεγαλύτερη παραγωγή. Εμάς όλους μας ενδιαφέρει να μας ενημερώσει η πολιτεία πού πάει αυτό το πράγμα, τι γίνεται και πόσο πουλιέται. Και αν είναι δυνατόν ένας φορέας, μια ένωση, ένας εταιρισμός να αναλάβει μια πρωτοβουλία να μαζεύει το κράτος, τον αλάδανο και να κάνει την εμπορία το κράτος, να φύγει από τους εμπόρους. Οπότε και εμείς θα έχουμε μεγαλύτερο συμφέρον και το κράτος θα έχει μεγαλύτερο συμφέρον. Αλλά χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν, όλα αυτά τα βουνά που βλέπετε, όλη η περιφέρεια, πια θα τα σπέρναμε, σιτηρά. Τώρα δεν σπέρνουμε, δεν καλλιεργούμε, έτσι μας απαγορεύει και τα αρχεία κάψουν να κάνουμε σπορά και χαρακτηρίζει απαραίτητη καλλιέργεια. Γι' αυτό το λόγο επιμένουμε την καλλιέργεια των αλάβων. Τα εγώ πάρα τα καμία ζημιά δεν κάνουν στο Αγίσαρο για τον αλάβανο. Αυτό είναι. Αντιθέτως ωφελούν. Ναι, δεν κάνουν ζημιά, ωφελούν.